group. It was aimed at closing off the corridor in Druze-controlled territory, which has been an avenue of infiltration into the city. Western sources say hundreds of Palestinian fighters have crossed the ridge in the last few weeks. Rockets rained in on the headquarters of Italy's peacekeeping contingent. Any Syrians, any Palestinians, you only want Lebanon. Εάν έχεις φόβο, μεγάλο φόβο, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Αλλάζεις επάγγελμα. Καλημέρα στο Ηράκλειο, στο όμορφο Ηράκλειο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οργάνωση TEDx και φυσικά το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το βίντεο πώς το είδατε? Θα θέλατε να είσαστε εκεί? Φυσικά όχι. Εγώ το ήθελα πάρα πολύ. Διότι αφού διάλεξα αυτό το επάγγελμα, έπρεπε να το φέρω σε αποστολή. Σίγουρα το κανάλι που δούλευα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ήταν το CBS, δεν ξέρω αν το ξέρετε. CBS ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια στον κόσμο και τα ενδιαφέροντα που ήθελε ήταν μεγάλα γεγονότα. Εγώ διψούσα για μεγάλα γεγονότα. Τώρα, πολλοί κόσμοι μου έλεγε, καλά ρε Βιτορούλη, λέει, δεν φοβάσαι. Και φυσικά φοβόμουν. Αλλά ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας σήμερα για οτιδήποτε κάνουμε? Ο φόβος. Εάν νικήσεις το φόβο, σίγουρα μπορείς να καταφέρεις ό,τι θέλεις. Εγώ τον νίκησα το φόβο. Για 25 ολόκληρα χρόνια βρισκόμουν κατέγραφα ιστορία. Κάποτε που κατέβαινα στο νησί μου, μου λέγανε, Βιτορούλη, δουλεύεις στη τηλεόραση? Λέω, ναι. Πώς μπορείς, λέει, να πάρουμε μια φθηνή τηλεόραση? Δεν καθόμουν να τους εξηγήσω ότι εγώ κατέγραφα ιστορία. Γιατί την κατέγραφα αυτή την ιστορία? Διότι οι γενιές που θα έρθουν θα πρέπει να ξέρουν τι γινόταν εκείνη την εποχή. Το θέμα που θα αναπτύξω σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Πήρε μέρος στο Περσικό κόλπο. Εκείνη την εποχή ήταν ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ. Τι γινόταν στο Περσικό κόλπο? Οι Ιρανοί χτυπούσαν τα τάγκερς με πετρέλαιο. Προσπαθούσαν να σταματήσουν τη ροή πετρελαίου στη Δύση. Η αποστολή μας εμάς ήταν ο Περσικός κόλπος, όπως βλέπετε στο χάρτη, με ένα ελικόπτερο με δύο μηχανές, με έξτρα ρεζερουάρ για να μπορούμε να είμαστε στον αέρα τουλάχιστον 6 ώρες την ημέρα. Και πηγαίναμε Χορμούζ, Σαουδική Αραβία, Χαργ Άιλαντ. Και τι ψάχναμε? Να βρούμε ένα καράβι να καίγεται. Διότι τα χτυπούσαν συνέχεια αυτά τα καράβια. Απ' τη στεριά δεν μπορούσαμε να δούμε κάτι, τίποτα απολύτως. Ένα πρωινό στο Χάιατ, είμαστε οι δημοσιογράφοι μαζεμένοι για πρωινό. Πάντα είχαμε μαζί μας ένα VHF, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι το VHF. Με το VHF λαμβάνεις το Mayday, Mayday στη θάλασσα, το οποίο είναι βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Ακούσαμε το βοήθεια, παρατήσαμε τον πρέφες, ο πιλότος, ο Τσάρλης, ο συνεργάτης μου ο Γιώργος Ιωαννίδης, τον ήχο, και ο Άλεν Πίζη, ο Αμερικανός δημοσιογράφος που ήταν μαζί μας. Μπήκαμε στο ελικόπτερο, σηκωθήκαμε και απέναντι από το Ντουμπάι υπάρχει ένα νησάκι που λέγεται Siri Island. Αν το κοιτάξετε στο χάρτη θα το δείτε. Εκεί είχαν χτυπήσει ένα ελληνικό τάγκερ με το όνομα Pivot, το οποίο ήταν 250.000 τόνους πετρέλαιου, έρχονταν από το Hark Island. Το είχαν χτυπήσει στο πίσω μέρος και δεν πρόλαβε ο καπετάνιος να τους αποφύγει σίγουρα, γιατί αυτοί ήταν με ταχύπλο.
έρετο πετρέλαιο στη θάλασσα, αλλά ο καπετάνιος, όπως έχει γυρίσει το τιμόνι αριστερά για να τους αποφύγει και μετά εγκατέλειψε το bridge, το καράβι γύρναγε μέσα στη φωτιά. Όταν φτάσαμε εκεί, υπήρχε ένα αμερικάνικο αντιτορπιλικό, το οποίο ο καπετάνιος μας είπε ότι μην ζυγώσετε πιο κοντινά από 5 μίλια, διότι έχουμε ένα σύστημα πάνω στο καράβι, το οποίο όποιος ζυγώσει το αντιτορπιλικό στα 5 μίλια, θα καταρριφθεί. Και πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουμε. Γιατί από μακριά, εγώ με το τηλεφωνικό, έβλεπα ότι υπήρχε ένα αμερικάνικο ελικόπτερο, το οποίο προσπαθούσε να ανασύρει έναν-ένα από το πλήρωμα. Φανταστείτε, 50 άτομα ήταν το πλήρωμα σε αυτό το καράβι. Φανταστείτε πόσες ώρες τα χρειαζόταν για να μπορέσουν να τους βγάλουν. Τελικά πείσαμε το καπετάνιο και του λέμε: θέλουμε να προσγειωθούμε και να βοηθήσουμε. Και δέχθηκε. Και αυτό ήταν. Κατεβήκαμε, προσγειωθήκαμε, διότι υπήρχε ελικοδρόμιο πάνω στο τάγκερ αυτό, το οποίο ήταν 250.000 τόνους. Μόλις άνοιξε η πόρτα, χυμήξανε όλοι μαζί για να μπουν στο ελικόπτερο. Παιδιά, τους λέμε: δεν μπορούμε, μπορούμε να πάρουμε μόνο 5 άτομα. Το ελικόπτερο ήταν αρκετά μεγάλο. Εγώ έκαθα και πήγαμε στην πρώτη αποστολή για να μπορέσω να συνδέσω το αντιτορπιλικό μαζί με το τάγκερ που γεγότανε. Και μετά έμεινα πάνω στο σκάφος για να κάνουμε την υπόλοιπη δουλειά, δηλαδή να κάνουμε το ρεπορτάζ. Εμείς βγάλαμε 39 άτομα. Το αμερικάνικο ναυτικό έβγαλε μόνο 11. Μεγάλη επιτυχία για μας, γιατί ανεγνώρισαν την προσπάθειά μας και κερδίσαμε και το βραβείο που είδατε στην οθόνη προηγουμένως, το Sigma Delta Chi, το οποίο αυτό το βραβείο είναι, το ονειρεύεται κάθε δημοσιογράφος στην καριέρα του να μπορέσει να το πάρει, διότι βγαίνει από ένα σωματείο από το Σικάγο, το οποίο είναι βετεράνοι δημοσιογράφοι. Είναι πάρα πολύ αυστηροί. Δηλαδή, δίδεται ένα τέτοιο βραβείο σε μία τηλεόραση, σε μία εφημερίδα, σε ένα ραδιόφωνο και στα μέσα που συμμετέχουν. Κάποια στιγμή, εγώ μίλησα ελληνικά με τον ηχολήπτη μου. Ο καπετάνιος ήταν δίπλα μας, εμείς δεν ξέραμε εκείνη τη στιγμή ότι ήταν Έλληνας. Μας λέει: οι Έλληνες είσαστε? Λέω: ναι. Μου λέει: πάρτε το ελικόπτερο και φύγετε αμέσως. Η φωτιά, λέει, είναι τώρα στο νούμερο 3 τάγκ. Όταν έρθει στο 4, είναι ναύθα. Και η ναύθα τι είναι? Είναι σχεδόν ατομική βόμβα, explosive. Του λέμε: καπετάνιο, μαζί σου, ό,τι γίνει, μαζί σου. Έλα να σε πάρουμε μαζί μας. Μου λέει: ο καπετάνιος δεν εγκαταλείπει το πλοίο του ποτέ. Παρέμεινε, βέβαια, διότι είχαν ειδοποιήσει κάποια πυροσβεστικά από το Ντουμπάι, τα οποία ήταν κάποια εταιρεία του Λάτσι, να έρθουν να το σβήσουν, ας πούμε. Εδώ είμαστε πάνω στο τάγκερ. Εδώ είναι ο Γιώργος Ιωαννίδης. Ο Γιώργος Ιωαννίδης ήταν ηχολήπτης μου, δηλαδή είμαστε μαζί για 16 ολόκληρα χρόνια. Συνήθως, μιλούσα προηγουμένως με κάποιο κύριο που είναι εδώ στον ήχο και μου λέει: πώς μπόρεσες να επιζήσεις με ένα άτομο για 16 ολόκληρα χρόνια? Μας συνέδε ένα καλώδιο. Η κάμερα, το μικρόφωνο και το καλώδιο. Δεν είναι εύκολο να ζήσεις με έναν άνθρωπο. Αλλά επειδή είμαστε και οι δύο πάρα πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε, δεν μας αποκαλούσαν ποτέ με το όνομά μας. Οι Έλληνες φωνάζανε. Οι δημοσιογράφοι στη Νέα Υόρκη, όταν πέρανε κάποια αποστολή, ζητούσαν τους Έλληνες. Αλλά είμαστε μόνο δύο. Λέει: αν δεν μπορούν να το κάνουν οι Έλληνες, λέει, δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Τέτοιο όνομα βγάλαμε. Αυτός είμαι εγώ. Τώρα βλέπετε, η φωτιά είναι πίσω, Η φωτιά ζυγώνει. Άρα, καταλαβαίνεις, προσπαθείς και πίσω σου ένας γίγαντας προσπαθεί να σε προλάβει. Και εδώ είμαστε όλοι μαζί. Το βραβείο που πήραμε, το πήραμε επειδή κινδυνεύσαμε τη ζωή μας για να σώσουμε συνανθρώπους μας. Δηλαδή, ήταν μια άλλη αποστολή, εντελώς διαφορετική από τις εικόνες που είδατε προηγουμένως. Σε αυτές τις εικόνες που είδατε στην αρχή του βίντεο, εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Καταγραφή μόνο κάναμε. Δηλαδή, αν έπεφτε ένας λαβωμένος, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την κάμερα και να προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε. Εδώ αυτή η αποστολή ήταν διαφορετική. Γι' αυτό διάλεξα αυτό το κομμάτι για σήμερα. Και τι θέλω να πω για εσάς τους νέους που είσαστε εδώ πέρα σήμερα. Εάν θέλετε να πετύχετε κάτι, να τολμήσετε. Όχι μια φορά. Ξανά.
και ξανά. Και είμαι σίγουρος θα το πετύχετε. Τώρα, πολλοί κόσμος μου έλεγε, καλά, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Φανταστείτε να φεύγεις ένα ταξίδι και να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις. Ένας προορισμός, ο οποίος εμείς τα Αμερικάνικα λέγαμε one way. Με συγχωρείτε για, για αυτές τις λέξεις που λέω, γιατί λίγο έτσι. Τα παιδιά μου με φωνάζουν καμιά φορά σε τέτοιες παρουσιάσεις, μου λέει, μπαμπά, μη συγκινήσαι, γιατί δεν είναι ωραίο. Αλλά εγώ τους απαντώ, όταν είναι αληθινό και βγαίνει από μέσα σου, δεν μπορείς να το συγκρατήσεις. Είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, όσο για τη σύζυγο που είναι εδώ κοντά μας. Ο φύλακας άγγελος μου ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Σίγουρα οι προσευχές της με βοήθησαν και το άλλο με περίμενε. Ξέρετε, εμείς τα συνεργεία που δουλεύουμε για μεγάλες τηλεοράσεις, συνήθως οι περισσότεροι δεν έχουν οικογένεια. Όχι γιατί είναι κακοί άνθρωποι ή ότι επειδή δεν έχουν αρκετή μόρφωση, είναι επειδή όταν λείπεις από ένα ταξίδι αρκετούς μήνες για μια αποστολή, σίγουρα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς που είναι πίσω σου. Εγώ όσο περνούσαν τα χρόνια, αυτό που κατόρθωσα ήταν ότι δεν έγινα ποτέ μόνιμος. Γιατί η μονιμότητα για μένα είναι σκλαβιά. Η μονιμότητα καθησυχάζουμε και λέμε εγώ έχω τον πιστό μου, είμαι στο σπιτάκι μου και δεν προχωράει. Εγώ προσπάθησα κάθε δύο χρόνια να ανανέωνα το συμβόλαιό μου σαν ελεύθερος επαγγελματίας και κατάφερνα κάθε φορά ότι Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι δεν πήγαινα σε καμιά αποστολή. Γιατί ήθελα να είμαι με την οικογένειά μου. Όσο μεγάλωναν τα παιδιά μου, λένε, μπαμπά, καλό είναι να τα σταματήσεις. Καλό είναι να τα σταματήσεις, γιατί άλλαξε και ο τρόπος κάλυψης γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Θα έχετε δει τώρα τελευταία με την ISIS. Εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε οι κατάσκοποι. Μόλις αντικρίσουν κάποια κάμερα, νομίζουν ότι ο μεγαλύτερος εχθρός για αυτούς είναι ότι θα αποκαλύψουμε αυτά που γίνονται. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Είδαμε στη Ράγκα, στη Συρία, κεφάλια, αποκεφαλισμένους ανθρώπους με τα κεφάλια τους καρφωμένα πάνω σε στήλους, μέσα σε πλατείες. Αυτά δεν συνέβαιναν τότε. Εμείς σαν Έλληνες, μόλις λέγαμε τη λέξη Έλληνες, Ιουνάν στα αραβικά, μας λέγανε «Είσαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πρέπει να σας βοηθήσουμε». Και είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες. Θυμάμαι μια φορά με τον Γιάσερ Αραφάτ, τον Παλαιστίνιο ηγέτη, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για να ευχαριστήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τότε, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τον ευχαριστήσει γιατί ο Παπανδρέου έστειλε κάποια καράβια τότε, δεν ξέρω, είσαστε πάρα πολύ μικροί εκείνη την εποχή, για να φύγουν οι Παλαιστίνοι από το Λίβανο. Είμαστε στον Αστέρα, όλοι στη γραμμή. Μπαίνει ο Αραφάς στο κόκκινο χαλί, άρχισε, μόλις μας είδε, ήρθε αγκάλια σε εμάς πρώτα και μετά πήγε στον Παπανδρέου. Διότι περάσαμε στιγμές πάρα πολύ επικίνδυνες στο Λίβανο. Μας βοήθησε πάρα πολύ σε πάρα πολλά θέματα. Θυμάμαι μια περίπτωση που ήθελα να αφήσουν οι Παλαιστίνοι δύο Εβραίους prisoners, εχμαλώτους. Εμείς έτυχε να είμαστε στην Αθήνα εκείνη την εβδομάδα. Μας παίρνει ο επιτετραμένος και μας λέει, αδέρφια, ο Αραφάτ είπε να αφήσουμε δύο, κάνανε ανταλλαγή εχμαλώτων με το Ισραήλ. Αλλά δεν είσαστε εδώ, μου λέει, δεν μπορείτε να έρθετε. Λέω, δεν μπορούμε να έρθουμε, διότι η Middle East τότε είχε μία πτήση για τη Βηρύτω καθημερινά. Του λέει ο Αραφάτ, του λέει, όχι, μην τους αφήσεις, να έρθουν τα αδέρφια μας, λέει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο μας αγαπούσανε. Ο Γιώργος ο Ιωαννίδης, που ήταν ηχολήπτης μου για 16 χρόνια, επειδή είχε γεννηθεί στο Λίβανο, ο Αραφάτ τον νόμισε ότι ήταν Παλαιστίνιος. Άρα είμαστε αδέρφια. Αλλά μας είχαν εμπιστοσύνη γιατί δεν τους προδώσαμε. Ξέρεις, όταν μια οργάνωση ή ένα κράτος σε παίρνει front line, δηλαδή στην πρώτη γραμμή, προσέχουν πάρα πολύ, διότι εσύ βλέπεις πράγματα που δεν μπορούν να τα δουν άλλοι. Και αν δεν είσαι τίμιος ή μεταφέρεις πληροφορίες,
κινδυνεύεις για αυτούς τους ανθρώπους και κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος. Εγώ ξέρω άτομα που έχουν σκοτωθεί γύρω από αυτό το θέμα. 2:54. Τώρα μπορώ να σας μιλάω όλη τη μέρα, βέβαια. Αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι. Στο βιβλίο που έχω εκδώσει τώρα τελευταία, με έχουν πιέσει πάρα πολύ τα παιδιά μου, ότι μπαμπά πρέπει να τα καταγράψεις. Αλλά δεν χωράνε σε ένα βιβλίο, παιδιά. Δεν ήταν εύκολη δουλειά. Βέβαια, τότε ήμουν νέος και εντάξει, τώρα είμαι 78. Δεν ξέρω αν φαίνομαι 78. Φαίνομαι. Όχι. Όλοι μου λένε το ίδιο. Προσέχω πάρα πολύ γιατί η Σόφη μου μαγειρεύει διατροφικά, λέμε. Η καταγωγή μας είμαστε από την Κάρπαθο. Δηλαδή, είμαστε κοντοχωριανοί εδώ με τους Κρήτες. Μοιάζουν πάρα πολύ τα φαγητά μας. Η σούστα είναι η ίδια με τη δική σας. Το πεντοζάλι είναι το ίδιο με το δικό σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που έρχομαι στη Κρήτη και θα προσπαθήσω να έρχομαι πιο συχνά. Είσαστε ένα ακροατήριο φανταστικό, ε! 00 δείχνει η ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Και σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας.